Στην πραγματικότητα, χθες πάρθηκε μια απόφαση οριζόντιας μείωσης των επικουρικών συντάξεων. Αυτό τι αποδεικνύει? Πρώτον, ότι τα μέτρα που είχαν πάρθει μέσω του μεσοπρόθεσμου αρχίζουν τώρα και εφαρμόζονται. Άρα, όταν μιλάμε για νέα μέτρα, πρέπει να μιλάμε και για την εφαρμογή των παλιών μέτρων. Το δεύτερο, αποδεικνύει ότι μπήκαμε στην πορεία εξαφάνισης των επικουρικών συντάξεων. Να θυμηθούμε και γενικότερα γιατί υπήρχαν επικουρικές συντάξεις και όχι μια βασική σύνταξη. Εγώ από εσάς δεν περίμενα να μου πείτε, εάν τον επόμενο μήνα διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα κενό στα επικουρικά ταμεία, θα χρειαστεί να ξανακάνουμε μείωση? Εάν μετά από δύο μήνες φανεί ότι πράγματι, λόγω του ότι έχουμε λιγότερο αριθμό εργαζομένων, δηλαδή θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο εμείς απόφαση για μείωση, λέγαμε, λοιπόν, ή αυτή ισχύει για να εξάμεινο και μετά μείωση, το ξαναβλέπουμε? Ξεκινάει η μείωση των συντάξεων. Και 14ο μισθό, αυτό να ξεκινάει η μείωση των συντάξεων. Ξεκινάει από τα επικουρικά ταμεία και θα φτάσει και στην κύρια σύνταξη. Θα μας τα πει, βλέπω τον κύριο Γεωργιακόπουλο, θα μας απαντήσει αυτά. Γιατί είναι καρμόδες υπουργός. Από 1η-1η του 2015 το κράτος θα εγγυάται μόνο 360 ευρώ. Τι εννοώ 360 ευρώ? Θα υπάρχει μια συνεχής απομείωση. Για τους νεοεισερχόμενους είναι αυτό? Για τους νεοεισερχόμενους. Όχι για τους παλιούς. Για τους νεοεισερχόμενους. Για τους νεοεισερχόμενους. Τι υπολογίζεται, ότι δεν θα υπάρχουν νεοεισερχόμενοι? Όχι, αλλά μιλάτε στον κόσμο που παίρνει μια σύνταξη ότι κάτι θα αλλάξει. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν θα αλλάξει. Η λύση είναι η κινητοποίηση και είναι η πολιτική, και η πολιτική αντίδραση. Αυτό είναι το ένα και το βασικό. Πάντως το ασφαλιστικό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το δεύτερο πραγματικό γεγονός το οποίο θα έχουμε. Το κράτος αποδεικνύεται και η κυβέρνηση ανυπάκοη. Μόνο που σε ένα πράγμα είναι ανυπάκοη, σε άλλα είναι πολύ υποτακτική. Στη δικαιοσύνη. Δηλαδή υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης επαναπρόσληψης των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτοί όχι απλώς δεν εφαρμόζονται, αλλά στέλνονται και στο νοσοκομείο μέσω των ΜΑΤ. Δύο γυναίκες από αυτές χτες. Αυτή είναι η κατάσταση που πάμε να βιώσουμε. Κύριε Βίτσα, θέλω να με διευκολύνετε. Μια μικρή διακοπή, επανερχόμαστε, θα ολοκληρώσουμε.